Το πετρέλαιο σήμερα το αργό έχει 130 δολάρια το βαρέλι στο χρηματιστήριο. Εμείς υποτίθεται ότι εφοδιαζόμαστε πετρέλαιο με αυτές τις τιμές. Στα ταμπλό οι τιμές της αμόλυβδης είναι πάνω από 2 ευρώ. Δηλαδή? 2,03 πουλάμε σήμερα. Αν θα υπάρχουν και πρατήρια που έχουν και αγοράσει και τις προηγούμενες μέρες, μπορεί να βρεις και ένα 9,98. Πάντως, τα 2 ευρώ τα έχουμε ξεπεράσει και θα πάμε πολύ πιο ψηλά τις επόμενες μέρες. Το πετρέλαιο κίνησης είναι γύρω στο 1,75 με 1,85 και εκεί περιμένουμε αυξήσεις. Ήδη τις παραγγελίες που βάλαμε για σήμερα φαίνεται ότι έχουν ανέβει αρκετά. Δεν έχουμε δει τα τιμολόγια ακόμα. Εμείς δουλεύουμε όλη τη βδομάδα, τα χρήματα που μαζεύουν δεν φτάνουμε για να πάρουμε τις καινούργιες ποσότητες με τις καινούργιες τιμές. Πλαφόν μας έχουν επιβάλει στο κέρδος, που νομίζω είναι άτοπο, γιατί κανένα πρατήριο δεν μπορεί να κερδίσει παραπάνω από αυτά που κέρδιζε το Σεπτέμβριο. Δουλεύει ο ανταγωνισμός μια χαρά. Περιμένουμε δύσκολες στιγμές όσον αφορά τις τιμές. Έχετε πάει στο πλαφόν, ποιο είναι? Ένα πρατήριο το Σεπτέμβριο που μας πέρασε μπορεί να κέρδιζε 7-8 λεπτά μεικτό κέρδος. Μας έχουν επιβάλει ένα πλαφόν ώστε να κρατήσουμε τα ίδια κέρδη που είχαμε το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα, δεν ξεφεύγει κανένα πρατήριο από όσο βλέπω εγώ στις τιμές. Οι τιμές όμως είναι εξωπραγματικές στην αγορά τους. Κάθε τιμολόγιο, μα μέρα παραμέρα που αγοράζουμε, είναι διαφορετικό. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα είχαμε μία αύξηση πάνω από 10 λεπτά. Αν θα έχουμε και τούτη εβδομάδα άλλα 10 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ δύσκολα. Πλέον υπάρχει θέμα βιωσιμότητας των πρατηριών. Γιατί φαντάζεστε ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα που μιλάμε, από τους τελευταίους δηλαδή 5-6 μήνες, υπάρχει μια ανωδική πορεία τρελή. Αν ένα πρατήριο, να κάνουμε μια παράδειγμα, ήθελε 100 χιλιάρικα για να βάλει στις δεξαμενές του, τώρα θέλει 170. Αυτά τα λεφτά δεν μπορεί να προκύψουν από το κέρδος, γιατί το κέρδος πρέπει να καταμεριστεί σε υπαλληλικό προσωπικό, σε ενίκεια, σε ρεύμα, στο να ζήσει και αυτός που το δουλεύει. Εμείς τώρα ζητάμε να πάρουμε από άλλη τσέπη και τα πάρουμε από άλλη τσέπη για να κινήσουμε την ίδια δουλειά. Η Ομοσπονδία τι ζητάει? Ζητάει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε να κάνει μια γενναία πράξη το κράτος, το Υπουργείο, και να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε να μπορεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του. Γιατί με αυτές τις τιμές, να σας πω για τις μεταφορείς, θα εκτιναχτούν τα μεταφορικά, θα πάνε στα διπλά. Θα σταματήσει να δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή είναι μια αλυσίδα η οποία είναι τρελή η διαφορά. Δηλαδή ένα φορτηγό που θέλει να πάει Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο πήγαινε με 700 ευρώ πετρέλαιο. Μα σήμερα πάει με ένα χιλιάρικο. Και αν θα συνεχίσει αυτό θα ανέβει. Πόσα κόμιστρα να πάρει παραπάνω, από πού θα τα πάρει αυτά? Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, το οποίο θα πρέπει να σκύψουν πάνω και να το δουν πολύ σοβαρά, να κατεβάσουν φόρο, να επανέλθει στην κανονικότητα η κυκλοφορία στους δρόμους και οι μεταφορές, και θα πάρουν από την κατανάλωση πλέον το κέρδος το κράτος. Δεν θα μπορεί να το πάρει από τα λίγα λίτρα που θα πουληθούν πλέον, γιατί και οι αγρότες τώρα που πρέπει να ξεκινήσουν να κάνουν καλλιέργεια, πώς θα βάλουν μπροστά τα τραχτέρ? Αγροτικό πετρέλαιο εμείς δεν έχουμε. Καλούνται να αγοράσουν πετρέλαιο μετά από 10 μέρες με 2 ευρώ. Πώς θα το αγοράσουν? Όλα αυτά είναι προβληματισμοί που τους έχουμε βάλει, έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Η κίνηση πόσο έχει πέσει? Είχε μία κίνηση, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Καμία σχέση όμως. Και ας ήμασταν και με COVID. Είχε πολύ λιγότερη κίνηση και ο καιρός ήταν καλός. Τα χρήματα που μπορεί εμείς να πήραμε το τετραήμερο, με τις αυξήσεις που ήρθαν και μας βρήκαν σήμερα, δεν φτάνουν να αντικαταστήσουμε το προϊόν.
Δουλέψαμε για να αντικαταστήσουμε μόνο το προϊόν. Τίποτα άλλο. Κέρδος εμείς δεν πήραμε. Δεν πήραμε. Όχι. Το πετρέλαιο θέρμανση, επειδή περιμένουμε και κάτι χιόνια. Πού βρίσκεται? Το πετρέλαιο θέρμανσης νομίζω ότι είναι. Δεν πιάνεται πλέον. Έχει πιάσει το 1,50. Με τιμές της περασμένης εβδομάδας. Αυτή τη βδομάδα δεν ξέρω που θα πάει. Την περασμένη εβδομάδα πήρε γύρω στα 15 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης. Ό,τι έβαζε βάζει ο κόσμος και κάνει λιγότερες διαδρομές. Αν συνεχίσει έτσι, τι να σας πω, δηλαδή θα πάει 3 ευρώ η βενζίνα, τι να σας πω. Αν συνεχίσει έτσι, το πετρέλαιο δεν σταματάει να ανεβαίνει. Βέβαια, το δηληστήριο δεν αγοράζει ποτέ με αυτές τις τιμές που βλέπουμε εμείς στα ταμπλό του χρηματιστηρίου, έτσι. Αγοράζουν με συμφωνία σε εξάμηνο. Από εκεί και ύστερα δεν ξέρω τι γίνεται.